Στη συνέχεια, το παιδικό ποντιακό τμήμα του συλλόγου μας θα μας παρουσιάσει χορούς πόντου. Ξεκινάμε με Ούτσαϊ Σαμψόν.
επόμενος χορός Μιλίτσα. Λετσίνα. Και τελειώνουμε με 3 κότσαρη.
Στη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε το τμήμα ενηλίκων, το ποντιακό τμήμα του συλλόγου μας. Σήμερα, 9 και πλέον δεκαετίες μετά τη μεγάλη έξοδο του 1922 και την υποχρεωτική ανταλλαγή, αν κάποιος μη πόντιος παραβρεθεί σε μια κλειστή κοινωνική εκδήλωση ποντίων και τους παρακολουθήσει να χορεύουν, θα κάνει μερικές βασικές και εξόδαλμες διαπιστώσεις που εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν τη συμπαγή, σφιχτοδεμένη και με έντονες αρχαϊκές καταβολές ποντιακή κοινωνία. Στο κύκλο που σχηματίζουν οι πόντιοι, όλοι χορεύουν με την ίδια ένταση, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Πρωτοχορευτής με την έννοια του πρωταγωνιστή, που ξεχωρίζει με φιγούρες και τσακίσματα, δεν υπάρχει. Πρώτος χορός, τικ μονό, διπλό, τσουρτούγουζους, τικ τόνιας, τρομακτό.
συμμετέχουν εξίσου. Η πειθαρχημένη ομάδα των χορευτών, ανδρών και γυναικών, κινείται ομοιόμορφα, επιβεβαιώνοντας και στη χαρά της την αίσθηση του ατομικού μερίσματος στην κάθε κοινή προσπάθεια. Ο καθένας φέρει ίσο το βάρος της ευθύνης και η ομοψυχία των χορευτών έχει το ανάλογό της στην ομόψυχη προσπάθεια των μελών του πληρώματος ενός πλοίου που παλεύει μέσα στην καταιγίδα. Δεύτερος χορός, 3T Κότσαρη. Συγγνώμη, ένα λάθος. Συνεχίζουμε με ομάλ τραπεζούντος, με διπάτ, ομάλ τραπεζούντος από τις γυναίκες, διπάτ από τους άνδρες, Τίτορα, Αργυρούπολης και Γιατί Έρε από κοινού. Η χορευτική ομάδα δεν απλώνεται. Έμαθε να χορεύει μαζεμένη, γιατί το ψυχρό κλίμα στον πόντο και οι καλοκαιρινές βροχές, αλλά και οι απαραίτητες προφυλάξεις στον καιρό της τουρκοκρατίας, δεν επέτρεπαν πολλά υπαίθρια πανηγύρια. Μα και ακόμη και στην Ήπεθρο, στα ορεινά βοσκοτόπια, τα περίφημα παρθάρια, ίσως αυλόγερους των εκκλησιών, οι κύκλοι πλήθαιναν, αλλά δεν επεκτείνονταν. Συνεχίζουμε με το χορό 3 Κότσαρη.
ο χορευτικός κύκλος ένας ανθρώπινος φράκτης με κορμιά. Κορμιά σφιγμένα στο ψύχος και στο θέρος. Κορμιά πιασμένα από τα χέρια. Παλάμες και αγκώνες διπλοπλεγμένα σαν ψαθή. Κινούνται λαφροπάτητα, επίμονα και σταθερά ώρες ατελείωτες. Μικρά βήματα επί τόπου, τρεμουλιαστά, σούστα, σπάσιμο και τριαράκι. Κλείνει ο κύκλος και τα κορμιά γίνονται φράκτης αδιαπέραστος. Προστατεύει τις γυναίκες και τα παιδιά, γιατί η αρπαγή σημαίνει βίαιο εξισλαμισμό. Θα συνεχίσουμε με το χορό Κότσαρη. Δύο λεπτά θέλω να πω κάτι. Ακούτε κλαρίνο. Το κλαρίνο είναι το ηχόχρωμα της περιοχής του Κάρς, συνοδευόμενο πάντοτε από τη λύρα και τον ταούλι. Αντικατέστε το ζουρνά. Περιοχή του Κάρς με ηχόχρωμα κλαρίνου. Έτσι αποδίδονται, κατά την ταπεινή μου άποψη, οι χοροί του Κάρς. Στη Δράμα είχαμε την ευλογία και την τύχη να έχουμε την οικογένεια Κεσίδη, που όλοι εμείς λίγο μεγαλύτεροι μεγαλώσαμε με το άκουσμα του κλαρίνου. Και αυτό σημαίνει παράδοση, σημαίνει παρακαταθήκη. Πρέπει να μεταφέρουμε και στους νεότερους να μάθουν να χορεύουν και τους χορούς του Κάρς, αλλά συνοδευόμενοι από το κλαρίνο. Χορός Κότσαρη. Προς τις κορφές των ποντιακών βουνών, από όπου κατεβαίνει η Αντρία και φέρνει την ομίχλη, το χαλάζι, τον κατακλυσμό. Ανοίγει ο κύκλος, ίσα να πάρει μια ανάσα, ο ανθρώπινος φράχτης. Εδώ θα μείνουμε, γράφουν με τα πόδια τους οι χορευτές. Μικρά, σταθερά βήματα επί τόπου. Εδώ, στη γη που ξεχέρσωσαν οι παππούδες μας. Στα μέρη που ημέρεψαν με τον αγώνα τους οι δικοί μας. Συνεχίζουμε με Τάμζαρα Νικόπολης ή Γαράσαρης, Τάμζαρα Τραπεζούντος, Αρματσούκ και Τίταρα Κάρση.